Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην κοινότητα Ασβεστόπετρας του Δήμου Ορδέας. Εκεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα διοργανώνεται ένας αγώνας ανώμαλου δρόμου αλλά με μεγάλη υψομετική διαφορά, ο έκτος κατά σειρά στα πλαίσια του εορτασμού του προφήτη Ηλία που βρίσκεται στην περιοχή. Αγώνας ο οποίος συγκεντρώνει όλο ένα και περισσότερο ενδιαφέρον από τους λάτρες του αθλήματος, όχι μόνο της περιοχής της Ορδέας, αλλά και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας. Ο διοργανωτής του αγώνα, ο Σίσκος ο Τρίφων, τον οποίο θα δούμε αμέσως, τον βλέπουμε ήδη, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Κύριε Σίσκο, καλησπέρα. Πείτε μας λίγο για αυτόν τον αγώνα, τον έκτο κατά σειρά, δεν το βάζετε κάτω και νομίζω ότι ολοένα και αυξάνει σε αριθμό συμμετοχής αθλητών. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, είναι ο έκτος συνεχόμενος αγώνας ορεινού τρεξίματος στα πλαίσια, όπως είπατε και εσείς, των εκδηλώσεων του προφήτη Ηλία που φέτος δεν έγιναν. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε να το κάνουμε τον αγώνα, ο οποίος συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και από πέρσι ξεκινήσαμε να κάνουμε δύο αγώνες, έναν 6 χιλιόμετρα, 7,5 χιλιόμετρα και ένα 14. Πιστεύω ότι αν θα κρατήσει ο καιρός, θα κινήσουν, θα πάνε όλα καλά. 6 το είναι απόγευμα του Σαββάτου. 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Ασβεστόπετρας. Τώρα, πώς ξεκινάμε, γιατί υπάρχει μια διαβάθμιση. Έχει την ευκολία στην αρχή, αλλά μετά έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά. Πείτε μας λίγο τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα σας πω για τον αγώνα των 7,5 χιλιόμετρων. Ξεκινάμε από τα... από την κεντρική πλατεία σε μια κατηφορική διαδρομή περίπου στο 1 χιλιόμετρο και ξεκινάει στο 1 χιλιόμετρο και μετά η ήπια ανηφόρα μέχρι το δεύτερο χιλιόμετρο, όπου αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι των 7,5 χιλιόμετρων. Είναι το μονοπάτι, το έχουμε ονομάσει εμείς βάσανο. Είναι 420 υψομετρική και είναι ένα από τα πιο δύσκολα αλλά τα πιο ωραία μορφα κομμάτια. Είναι μέσα στο βάσος, δεν σε βλέπει ήλιος πουθενά. Μέχρι πάνω στον προφήτη Ηλία. Εκεί είναι φυσικά και ο πρώτος σταθμός του αγώνα. Τώρα ουσιαστικά κάτι σαν σκαλιά μου μοιάζει. 400 μέτρα υψόμετρο σε πολύ μικρή απόσταση είναι σαν να ανεβαίνει σκάλα. Ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέμε είναι ο πιο μικρός και ο πιο απαιτητικός αγώνας που υπάρχει των 7,5 χιλιόμετρων. Ο κόσμος τον αγάπησε από την πρώτη στιγμή και μας στηρίζει τη συνέχεια. Είναι ένα κομμάτι, όπως το είπατε, σαν σκαλοπάτια. Είναι μέσα στο δάσος και είναι πολύ απαιτητικό το κομμάτι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στα 7,5 χιλιόμετρα. Τι μας δυσκολεύει? Μας δυσκολεύει ενδεχομένως και η θερμοκρασία, γιατί είμαστε σε μια εβδομάδα με υψηλή θερμοκρασία. Κοιτάξτε, η θερμοκρασία είναι πολύ βασικός παράγοντας για τον αγώνα. Οι αθλητές ζορίζονται. Εμείς είμαστε καλά οργανωμένοι με σταθμούς και κάτω από την βρύση, η οποία τρέχει πάντα νερό, σταθμό ανεφοδιασμού με νερό και με αναψυκτικά, με ό,τι χρειάζεται για να αναπληρώσουν αυτά που χάνουν οι αθλητές πάνω στον προφήτη Ηλία. Και μετά ξεκινάνε τα εύκολα κομμάτια, τα οποία είναι κατηφορά για τα 7,5 χιλιόμετρα αυτά πάντα. Νομίζω ότι ο κόσμος το στηρίζει και το ξέρει. Παρόλη τη δυσκολία, τον αγαπάνε τον αγώνα και το στηρίζουμε. Υπάρχουν συμμετοχές? Πού βρισκόμαστε στο επίπεδο των συμμετοχών? Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μέχρι τώρα έχουμε 120 συμμετοχές. Σταμάτησε η φόρμα εγγραφής, η πλατφόρμα εγγραφής σταμάτησε για να ετοιμαστούν τα νούμερα. Θα γίνει όμως και ελεύθερη εγγραφή των αθλητών την ημέρα του αγώνα, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνα. Άρα το ραντεβού και για τον εύκολο αγώνα αλλά και για τον δύσκολο είναι στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της Ασβεστόπετρας του Δήμου Ορδέας. Ναι, έτσι ακριβώς. Να σας πω και δύο λόγια και για τον δεύτερο αγώνα, τα 14 χιλιόμετρα, τα οποία εκείνα συγκεντρώνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Σε εκείνο παίρνουν μέρος πιο δυνατοί αθλητές, γιατί εκείνο μαζεύει 840 υψομετρική. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο το κομμάτι αυτό. Είναι πιο λίγος ο αριθμός των αθλητών, αλλά δεν πάβει πάλι να έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εμείς οι αθλητές θέλουμε τα δύσκολα και όχι τα εύκολα. Και εκεί πάμε καλά, είναι 840 υψομετρική. Να μην τρομάξουμε τον κόσμο, μπορεί να έρθουν και παρέες. Όχι. Και μικρά παιδιά βλέπω στον εύκολο αγώνα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια στις διοργανώσεις είδα παιδιά, είδα περιπατητές, το έκαναν και σαν βόλτα.
Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό μας αρέσει εμάς, που έρχεται η οικογένεια που βάζουν τα παιδιά τους από μικρά, 6 χρονών παιδάκια, 7 χρονών παιδάκια, 9 χρονών παιδάκια, και παρόλη τη δυσκολία ανεβαίνουν οικογένειες πάνω γιατί τους αρέσει. Παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, παρόλο τη ζέστη, παρόλο τη μεγάλη ανηφόρα, δεν πάβουν όμως να τους αρέσει και να παίρνουν μέρος οικογένειες με παιδιά, γυναίκες, κοριτσάκια, παιδάκια. Είναι ένα πάρα πολύ, είναι σαν ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι. Γι' αυτό είναι που μας ελπίζει να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, και φυσικά μετά τον αγώνα έχουμε τα ευδέσματα από τις κυρίες του χωριού μας, που μας στηρίζουν και αυτές κάθε χρόνο με τα υπέροχα γλυκίσματά τους και τις πίτες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στον αγώνα. Να είστε καλά.